με την τούτα αμπζολούτα. Ασχολούμαστε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Πραγματικά υπάρχουν περιπτώσεις όπου παραγωγοί έχουν χάσει το σύνολο της παραγωγής τους, της εποχικής τους παραγωγής, εξαιτίας της συγκεκριμένης ασθένειας. Και θέλω να πάμε λίγο στην Ιεράβετρα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Βιαννιτάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράβετρας. Την καλησπέρα μας, κύριε Βιαννιτάκη, και χρόνια πολλά. Να είστε καλά, κύριε Πανιατόπουλε. Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους. Πόσο σοβαρό είναι το θέμα με την τούτα αμπζολούτα που έχει προκύψει? Κοιτάξτε, τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον που έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα, ναι, είναι πλέον το βασικότερο πρόβλημα, ο βασικότερος εχθρός στην ντομάτα και όχι μόνο και σε άλλες καλλιέργειες, αλλά είναι και ο βασικός λόγος που έχει αυξηθεί κατακόρυφα το κόστος παραγωγής στην καλλιέργεια ντομάτας. Τώρα, φέτος έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, να πούμε ότι η τούτα αμπζολούτα είναι ένα άτομο το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία σε ήπιες θερμοκρασίες γενικότερα, δηλαδή την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Φέτος μπορούμε να πούμε ότι μέχρι τώρα ήταν μια καλή χρονιά για την τούτα αμπζολούτα, η οποία δεν είχε δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Δυστυχώς όμως τις τελευταίες 15 μέρες έχει προκαλέσει, θα λέγαμε, τη ζημιά που τα προηγούμενα χρόνια προκαλεί σε ένα ολόκληρο χρόνο. Είναι απίστευτο πραγματικά η εξάπλωσή της τελευταίες 15 μέρες. Κύριε Βιαννιτάκη, από ό,τι γνωρίζω είναι και πολύ δύσκολη η καταπολέμησή της. Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολη τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες και για τους Ευρωπαίους αγρότες. Και θέλω το λέω αυτό γιατί θέλω ο Θεός μορφή ότι οι γείτονές μας Τούρκοι, για παράδειγμα, που επανεγημένα λέμε ότι οι ντομάτες από την Τουρκία πρέπει να ελέγχονται 2 και 3 φορές, δεν έχουν περιορισμό στις δραστικές ουσίες όπως έχουμε εμείς και πολύ καλά τις έχουμε, γιατί εγγυόμαστε την ασφάλεια του προϊόντος. Δεν έχουμε κανένα όπλο πλέον από τις παλιές δραστικές για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Χρησιμοποιούμε βιολογικούς τρόπους καταπολέμησης, πολύ δύσκολα, με πολύ μεγάλο κόπο και με πολύ μεγάλο κόστος, την ίδια στιγμή που οι γείτονές μας απέναντι βάζουν αθρώες εισαγωγές ντομάτας χωρίς κανέναν απολύτω έλεγχο από την πλευρά της Ελλάδας και της Ευρώπης κατεπέκτωση. Προβλέπονται αποζημιώσεις σε περίοδο εκτεταμένης καταστροφής, μεγάλης καταστροφής στην παραγωγή σας? Έχουν υπάρξει αποζημιώσεις τα περασμένα χρόνια? Δεν έχουν υπάρξει και δεν προβλέπεται και να υπάρξουν. Δυστυχώς, αυτός είναι ο κανονισμός από τον ΕΛΓΑ. Σωστά. Ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει, όσο αφορά το φυτικό κεφάλαιο, αποζημιώνει ελάχιστες περιπτώσεις σε καλλιέργειες που είναι μέσα σε θερμοκήπιο. Ναι. Αλλά και στην Ήπεθρο μέχρι τώρα δεν είναι αίτιο αποζημίωσης. Δεν συγκαταλέγεται στα αίτια αποζημίωσης. Το έχουμε ζητήσει αρκετές φορές και να πούμε ότι κλείνει περίπου ένας χρόνος. Αξίζει να ακουστεί αυτό. Κλείνει περίπου ένας χρόνος από τότε που καταθέσαμε συλλογικά οι φορείς, από όλη την Κρήτη θα έλεγα, μία πρόταση συγκεκριμένη προς το Υπουργείο για μία διαφορετική προσέγγιση στην καταπολέμησή της. Πρόταση η οποία ήταν απόλυτα εναρμονισμένη με τα πράσινα χημικά, αν το έχετε ακούσει, τα green chemicals, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί κατά κόρον τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια και θα είναι το βασικό όπλο για την επόμενη CAP. Σε αυτό το μοτίβο καταθέσαμε πρόταση. Δυστυχώς αυτή η πρόταση αμφιβάλλουμε καν αν είναι σε κάποιο σιρτάρι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Βιαννιτάκη, ευχαριστώ θερμά.